Το τελευταίο διάστημα όμως, ξέρετε, έχουμε πληγεί από αυξημένες τιμές ενέργειας. Που μέσα εκεί μπαίνουν όλοι οι μετρητές των αφημί που αποτελούν τον συνεταιρισμό. Δηλαδή, αν στο αφημί το τάδε κατάλημα έχει 5 ρολόγια, θα βγουν και τα 5 στον συνεταιρισμό. Πράγμα που σημαίνει ότι με μια σωστή μελέτη φτιάχνουμε ένα φωτοβολταϊκό ανάλογης ισχύος και γλιτώνουμε τελείως την ενέργεια. Δηλαδή δεν πληρώνουμε τίποτα για ενέργεια. Αποκλειστικά για την ενέργεια όμως, έτσι τα υπόλοιπα θα πληρώνουμε κανονικά. Αυτό είναι χρήσιμο πρώτον γιατί περιμένουμε καινούργιες αυξήσεις και δεύτερον γιατί ειδικά εσείς νομίζω έχετε μεγάλες, έχετε τεράστιες καταναλώσεις σε ρεύμα. Η διαδικασία είναι απλή, δηλαδή για την ενεργειακή κοινότητα μιλάμε τώρα, έτσι, όχι για τον απλό ενεργειακό συνσυμπισμό. Φτιάχνεται ένας συνεταιρισμός. Υπάρχει δυνατότητα, είτε στο χώρο του καταλήμματος, αν υπάρχει, στην οροφή, στην ταράτσα, στη σκεπή, ό,τι έχει το κατάλημα να στηθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, είτε συγκεντρωτικά σε έναν χώρο εκτός. Γίνεται δηλαδή ένας εικονικός ενεργειακός συνσυμπισμός. Μαζεύονται, μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί να φτιάξει μέχρι και 18 ΜΒ. Είναι τεράστια πάρκα αυτά. Αυτό γίνεται πάντα ανάλογα με τις καταναλώσεις που έχουν τα μέλη της κοινότητας. Ανάλογα με τις καταναλώσεις βγαίνει και το μέγεθος του πάρκου που θα χρειαστεί να φτιαχτεί. Τόσο ώστε να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες και ίσως, δηλαδή μπορεί να είναι χρήσιμο κάποιο κατάλημα να αυξήσει τις ενεργειακές του χρήσεις, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, να βάλει διαφορετικού είδους θέρμανση, για παράδειγμα, ή ψήξει πιο πολύ, ή ερκοντήσει περισσότερο, δηλαδή. Και αυτά όλα μπορούν να ενταχθούν μέσα στην ενέργεια που καταναλώνουμε. Τώρα, τι άλλο εναλλακτικά, πηγαίνοντας σε μία λύση για net metering σκέτο, για ενεργειακό συνσυμπισμό σκέτο, χωρίς την ύπαρξη ενεργειακής κοινότητας, ο κάθε ιδιώτης επιχειρηματίας μπορεί να φτιάξει ένα πάρκο στο χώρο του, ανάλογα με τις καταναλώσεις που έχει. Εκεί στοχεύει η δικιά μας μελέτη, δηλαδή για να μην. Γιατί εάν φτιάξουμε ένα πάρκο πάρα πολύ μεγάλο, για παράδειγμα για τις ανάγκες μας, η ενέργεια η παραπάνω που θα παράγουμε θα χάνεται μέσα στο δίκτυο. Δεν είναι ότι θα την πληρωθούμε κάποια στιγμή. Όχι. Ο ενεργειακός συμψηφισμός δεν πληρώνει την ενέργεια. Συμψηφίζει την ενέργεια που καταναλώνουμε με αυτή που παράγουμε. Αν παράξει παραπάνω, το χάνει. Φεύγει μέσα στο δίκτυο, ναι, χάνεται μέσα στο δίκτυο. Οπότε, γι' αυτό χρειάζεται μια καλή μελέτη δηλαδή, για το τι καταναλώνουμε ή τι θα χρειαστεί στο άμεσο μέλλον να καταναλώνουμε. Γιατί για παράδειγμα μπορεί να βάλουμε αντλίες θερμότητας που και είναι αρκετό ρεύμα. Ένας ιδιώτης μέχρι πόσα κιλοβάτ μπορεί να βάλει. Σας λέω και πάλι, δεν είναι θέμα μέχρι πόσα μπορεί να βάλει, είναι θέμα τι καταναλώσεις κάνει. Αν θέλει να κάνει μεγάλη κατανάλωση, μέχρι πόσο. Ανάλογα την κατανάλωση. Είναι ανάλογα τα καφέα, ανάλογα το. Για τις κατοικίες μέχρι. Μια κατοικία, μια μέση κατοικία, 4, 5 με 6 μέχρι 6 κιλοβάτ μπορεί να είναι κάποιος μόνος. Μέχρι 6 κιλοβάτ είναι αυτή τη στιγμή τα προγράμματα στη στέγη τα οποία πληρώνουν. Δηλαδή δεν συμψηφίζουν, πληρώνουν την ενέργεια που παράγουμε. Ναι. Εάν θέλουμε να συμψηφίσουμε, πηγαίνει ανάλογα με τις καταναλώσεις μας. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί ένα πάρκο 3 κιλοβάτ, ένα πάρκο 10 κιλοβάτ, ανάλογα πόσες καταναλώσεις έχουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με το τι παροχή έχουμε, είτε στην επιχείρηση είτε στην οικία. Δηλαδή, ο λογαριασμός μπορεί να γράφει πόσα καβέα είναι η παροχή μας. Ναι. Μέχρι τόσα μπορούμε να πάμε. Κυρία Γεωργία, θα ήθελα να πείτε στο μέλη μας ποια είναι τα προτερήματα στο, ας πούμε, να μπούμε σε μια κοινότητα και ποια, ας πούμε, αν είναι μόνα, δηλαδή, ποια είναι η. Η κοινότητα έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα πάρκο οπουδήποτε μέσα στην περιφέρεια, σε ένα χώρο δηλαδή που να μην είναι στην Κυμουρία. Απλά είναι στην περιφέρεια που θα είναι τα μέλη της. Και μπορεί να
έχει απεριόριστο ουσιαστικά, μπορούν να μπουν μέσα πάρα, πολύ μέλη, πάρα πολλά μέλη, είναι ένας συνεταιρισμός. Η όρη σύνδεσης είναι πιο γρήγορη. Ναι, εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι ενεργειακές κοινότητες. Σε 3 μήνες, ας πούμε, ο κύριος Μπαρτής, 6 μήνες. Κοιτάξτε, συνήθως πάμε στους 3 μήνες, δηλαδή η υπερεπόμενος είναι σχετικά γρήγορη στις αποφάσεις των υπηρεσιών της, δεν καθυστερεί ιδιαίτερα. Οι διαφορές ποιες είναι? Η βασική διαφορά είναι ότι μια ενεργειακή κοινότητα, όταν θα έχει πολλές παροχές, θα γίνει σχεδόν στις περισσότερες περιπτώσεις σε χωράφι. Πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος κατασκευής θα είναι λίγο μεγαλύτερο. Αλλά και πάλι σας λέω, μπαίνουν όσες παροχές έχουν τα μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όσες έχουν, και φτιάχνεται το ανάλογο, ανάλογο μεγέθους πάρκο. Είναι σχετικό. Μπορεί να πάρει και το ρεύμα που δεν το παίρνει το ρεύμα. Δηλαδή, σε αυτό το χωράφι μέσα συμψηφίζονται όλες οι παροχές και ας είναι στο παράλληλο, ας είναι στη Σίπαινα, ας είναι οπουδήποτε. Δεν σημαίνει αυτό σε ένα χωράφι που έχει κοντά τις κολόνες της ΔΕΗ. Αυτό είναι. Γιατί αλλιώς έχει μεγάλο κόστος να... Ναι, ναι. Κόστος διασύνδεσης, ναι. Το κόστος διασύνδεσης είναι θέμα δέλεος, αποκλειστικά. Δηλαδή, εκεί πάμε στη μέση τάση, ούτως ή άλλως. Και αυτά είναι όλα σχετικά. Είναι συνάρτηση του πόσο μεγάλο θα είναι το πάρκο, πού θα βρίσκεται, τι προσανατολισμό θα έχει. Δηλαδή, είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα. Αυτή η περιοχή έχει ψηλότερο κόστος διασύνδεσης από την άλλη. Πάντως μας είπε και ο κύριος Βαγγής ότι το καλό είναι ότι από τη μία έχει όταν είσαι ιδιώτης μπορεί να πάρει σε επιδότηση μέχρι 40%. Το net metering, ναι, το net metering, το απλό, παίρνει επιδότηση αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα μπουν σύντομα και οι ενεργειακές κοινότητες μέσα στην επιδότηση. Σαν επιχειρηματίες, ουσιαστικά, ναι, υπάρχουν επιδοτήσεις. Και υπάρχουν και δανειοδοτήσεις πάρα πολύ εύκολα πλέον για τα πρόγραμμα.